Ελλάδα FM. Είμαστε φίλες και φίλοι εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού και φυσικά ποιος άλλος στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Λαύρος Γκαραγκάνης, που τον καλησπερίζω και του εύχομαι πρώτα απ' όλα καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Σάκη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, χθες ο Παναθηναϊκός γενικά δεν μπορώ να πω ότι ήταν και πάρα πολύ καλός, αλλά ο στόχος επετεύχθη και μιλάω βέβαια αυτό που ήταν αναγκαίο, ο Παναθηναϊκός να πάρει τους 3 βαθμούς για να παραμείνει ή να πάει στην κορυφή, γιατί δεν ήξερε τι θα γίνει βέβαια με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και τελικά ο Άρης γκρέμισε τον ΠΑΟΚ και ανέβηκε ο Παναθηναϊκός. Ήσουν στο γήπεδο, μετέδωσες, σε άκουγα, μετέδωσες το μάτς. Τι σου μένει από αυτό το μάτς? 3 βαθμοί. Σωστά. Λοιπόν, καληνύχτα. Τα λέμε αύριο. Τι άλλο να μου μένει, Σάκη, που ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο καταρχήν πολύ πιο δύσκολο με τον Πάσο, όπως το είχαμε προβλέψει, αν θυμάσαι, την Παρασκευή. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός, ήταν μέτριος προς κακός. Σωστά. Με 5 αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, με διαφορετικό προσανατολισμό και στις αλλαγές του Φατίχ Τερίμ, διότι είδαμε rotation σε θέσεις που δεν περιμέναμε, όπως ήταν το φύλακα. Από την άλλη όμως, είδαμε και rotation σε θέσεις που περιμέναμε, δεν είδαμε rotation σε θέσεις που περιμέναμε, όπως το Βουφόρ. Γιατί άρχισε πάλι ο Ιωαννίδης, που θα αρχίσει και στο ντέρμπι. Βέβαια, μπήκε ο Σπόρα στο παιχνίδι μετά και τα δύο, σε διακόπτω, μετά τα δύο γκολ του Σπόρα, πιστεύεις ότι πάλι ο Ιωαννίδης θα ξεκινήσει στο ντέρμπι? Λέω τώρα, δεν ξέρω. Ναι, κοίταξε να δεις. Αν είχε 10% πιθανότητες, έχει 20%. Αλλά ο βασικός φόρ του Παναθηναϊκού και μετά την αλλαγή προπονητή είναι ο Φώτης Ιωαννίδης. Επομένως, με αυτό πορευόμαστε. Σίγουρα πρέπει να σταθούμε σε κάτι πριν συνεχίσουμε με το παιχνίδι. Στο γεγονός ότι τουλάχιστον 3 παίχτες στα 2 παιχνίδια αυτά με τον νέο προπονητή, αναφέρομαι στο Βιλένα κόντρα στον Πας και χθες στον Ζέκα και στον Σπόρα, είδαμε 3 παίκτες που δεν είχαν επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας ή δεν είχαν την αναμενόμενη απόδοση, αν θέλεις. Σωστά. Ή χρόνο συμμετοχής. Διαφορετικά κριτήρια πληρούν οι 3 ποδοσφαιριστές που ανέφερα. Ο Βιλένα δεν είχε φτάσει στο πικ. Ο Ζέκα δεν είχε πάρει ευκαιρίες. Ο Σπόρα είχε παραγωνιστεί. Είδαμε όμως αυτούς τους 3 παίκτες με τον Φατίχ Τερίμ στον πάγκο να παίρνουν τα πάνω τους. Και αυτό νομίζω ότι θα το δούμε και με άλλους ποδοσφαιριστές στη συνέχεια. Ξεψαχνίζει το ρόστερ. Είναι υποχρεωμένος ο Τερίμ να μαθαίνει την ομάδα μέσα από τα παιχνίδια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Πολύ δύσκολο. Και ίσως αυτό έγινε και με τον Λοντίκιν, πιστεύω. Ήθελα να τον δει πριν από τα ντέρμπι. Ναι. Βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Βέβαια, ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου είπε ότι rotation στους τερματοφύλακες θα ξαναδούμε. Επομένως το έχει στο μυαλό του. Εντάξει, αυτός ξέρει όπως καλύτερα. Ξέρεις τη γνώμη μου, το συζητούσαμε την Παρασκευή, διαφωνώ κάθετα, έτσι το ξέρεις αυτό. Βεβαίως. Όχι, συμφωνώ μαζί σου, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, ανεξάρτητα αν το εφαρμόζει ο κύριος Τερίμ, το διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Δεν ρωτήσω τον τερματοφύλακα, δεν κάνει. Είναι περίεργο. Ξέρεις τι ήθελα να σου πω πριν συνεχίσουμε το παιχνίδι και να κλείσουμε με αυτό, να κλείσουμε ενώ το γύρω-γύρω. Νομίζω ότι ο Κότσιρας πρέπει να είναι ο παίκτης, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος, που με τον Τερίμ δεν έχει παίξει ακόμα. Ναι, αυτούς που μιλάμε, τους εν γέννη βασικούς. Ο Γερανέγεφ μπήκε αλλαγή και στα 2 παιχνίδια έστω για λίγο. Ο Κότσιρας δεν αγωνίστηκε. Αυτό θυμάμαι. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά αυτό θυμάμαι. Ναι, εντάξει, δεν το έχω πρόχειρο τώρα να σου πω την αλήθεια. Στα μπακ άλλαξε. Ο Σέγκεφελντ. Εκτός των τραυματιών, α πούμε. Εντάξει, δεν μπορεί να λόγω τραυματισμού του δεν έπαιξε. Θα παίξει την Τετάρτη γιατί γύρισε. Είναι διαθέσιμος, έτσι. Είναι διαθέσιμος, μπήκε σε κανονικό ρυθμό. Από τους χαφ, ναι, ο Τσοκάι, αλλά δεν έπαιζε έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, ναι. Στους επιθετικούς, ναι, ο Κότσιρας και ο Σέγκεφελντ. Και νομίζω ότι μόνο ο Τερίμ έχει παίξει με τον Τερίμ, μάλλον, και οι τρεις σεντερφόρους σε ένα παιχνίδι έχουν παίξει. Το κατάφερε χθες. Οι τρεις σεντερφόρους σε ένα παιχνίδι, ναι, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποίησε, όταν είδε ότι το πράγμα ζορίζει και το εξήγησε αυτό στη συνέντευξη τύπου χθες, είπε ότι έβαλα δεύτερο επιθετικό. Γιατί ο Πανετολικός αμυνόταν πάρα πολύ καλά και έπρεπε να βρούμε τρόπο να διασπάσουμε την άμυνά του. Επομένως χρησιμοποίησε από πάρα πολύ νωρίς δεύτερο 2 επιθετικούς. Και στη συνέχεια όταν άλλαξε τον Ιωάννιδη, έβαλε και τον Γερεμέγεφ μέσα.
και έτσι χρησιμοποιήθηκαν και οι τρεις στο ίδιο μάτς. Ζωρίστηκε πολύ ο Παναθηναϊκός, νομίζω. Εσύ το έβλεπες καλύτερα από το γήπεδο, βέβαια, όχι από την τηλεόραση που το έβλεπα εγώ. Με το σύστημα που έπαιζε ο Πανετολικός, με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς πίσω, μια σφιχτή ομάδα θα έλεγα, και δεν μπορούσε να βρει τρόπο ο Παναθηναϊκός να πλησιάσει την περιοχή. Ναι, και να σου πω γιατί, σαν δεύτερη αιτία, γιατί ο Παναθηναϊκός για μεγάλο χρονικό διάστημα επιχείρησε να παίξει με σέντρες, και όταν έχει στην άμυνα τρία ψηλά παιδιά όπως τον Μαλί, τον Μλάντεν και τον Οικονόμου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις τους χώρους στον αέρα για να απειλήσεις, έτσι. Όταν ο Παναθηναϊκός έβαλε την μπάλα κάτω, σκόραρε και τις δύο φορές με τον Σπόραρ. Εντάξει, στην πρώτη φάση όντως έγινε με σέντρα ψηλή με κεφαλιά τον γκολ, αλλά εκεί ο Σπόραρ βρέθηκε σε επίκαιρη θέση. Στο δεύτερο γκολ έβαλε την μπάλα κάτω και με ένα πολύ ωραίο τελείωμα του Σλοβαίνου κατάφερε να πλησιάσει τη νίκη. Δέχτηκε τον γκολ, βέβαια, ένα πολύ ωραίο γκολ από το Σεγγέλη. Έχει και ο Λοντίκιν την εξαιρετική απόκρουση του στην κεφαλιά του Ζωάο Πέντρο, που εκεί αν έμπαινε τον γκολ θα είχα μάλα. Που στην ουσία τον γκολ έρχεται από ένα λάθος, ας πούμε. Το μοναδικό που μπορώ να πω ότι έχει κάνει ο Ζέκα, που ήταν πάρα πολύ καλός, θεωρώ. Εκεί που χάνει την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή. Ναι, εγώ νομίζω ότι χάνει με φάουλ εκεί την μπάλα. Και εγώ έτσι νομίζω, αλλά δεν είδα κοντινό να δω αν πήρε το πόδι ή την μπάλα μόνο ο παίκτης του Ανατολικού. Δηλαδή το είπα και στη μετάδοση ότι νομίζω είναι με φάουλ. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Είναι μικρό το κακό. Αν είχε καθορίσει αποτέλεσμα η φάση αυτή, θα συζητούσαμε σε άλλη βάση. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει φάουλ στον Ζέκα στο γκολ του Πανετολικού. Ένα πολύ ωραίο γκολ όμως. Και ο Σεγγέλη είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που δύο-τρεις φάσεις βρήκε και ήταν πολύ επικίνδυνος. Γενικά κρατάω τους τρεις βαθμούς για να βάλω μια κατακλείδα στη συζήτησή μας σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, γιατί έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Κρατάω τους τρεις βαθμούς. Δεν περιμένω το Παναθηναϊκό με την αλλαγή προπονητή και την αλλαγή τακτικής για την οποία μίλησαν αρκετοί παίκτες χθες σάκια ανοιχτά. Δηλαδή, ο Αράο, ο Χουάνκαρ, ο Τσέριν μίλησαν στις δηλώσεις τους σε συναδέλφους ανοιχτά για τα καινούργια πράγματα που προσπαθεί να περάσει ο προπονητής. Αυτόματα λοιπόν ο Τερίν προσπαθεί να αλλάξει σε μια καινούργια ομάδα μέσα σε σερή αγώνων και απαιτητικών αγώνων, προσπαθεί να περάσει τα δικά του στοιχεία. Αυτό που κρατάω είναι ότι και στην πρώτη του θητεία στη Γαλατά ξεκίνησε, ενώ υπήρχαν 4-5 παίκτες φευγάτη πριν χρόνια, έτσι. Τους έβαλε βασικούς και με αυτούς πήρε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα πάρει το πρωτάθλημα με τον Βιλένα, τον Σπόραρ και τον Ζέκα, μου φαίνεται δύσκολο, αλλά προσπαθεί να ξεζουμίσει το ρόστερ υπό την έννοια να πάρει από τον καθέναν ό,τι καλύτερο μπορεί. Και αυτό το εκτιμώ, διότι δείχνει έναν προπονητή με εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του, ο οποίος σαφέστατα ψάχνει, δεν κάθεται, δεν διανύει την πεπατημένη, ψάχνεται. Και αυτό νομίζω μόνο καλό μπορεί να κάνει. Καλό κάνει. Και αυτό που μου άρεσε από τον προπονητή χθες ήταν ότι είδε ότι δεν μπορούσε, το επισήμενες και νωρίτερα στην κουβέντα μας, και αμέσως είδες πολύ νωρίς από το ημίχρονο. Κάνει αλλαγές. Μπράβο, ναι, κάνει αλλαγές νωρίς και είναι επιδραστικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Για να μην νομίσει κάποιος ότι προσπαθούμε να κουκουλώσουμε το οτιδήποτε, μιλάμε για ένα συνολικά σάκι κακό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το είπαμε από την αρχή αυτό. Ο οποίος μας ακούει από την αρχή, το είπαμε. Και μπροστά, απομονωμένος πολύ ο Ιωαννίδης. Και στα χαφ ο Ζέκα έκανε τη διαφορά και ξεχώρισε, και στην άμυνα διότι έφαγε τελικές. Έτσι, οπότε μιλάμε για ένα συνολικά μέτριο προς κακό παιχνίδι σε όλες τις γραμμές. Και έναν καλό Παναθηναϊκό, Πανετολικό μπορώ να πω, που ο οποίος δεν άφηνε καινούς χώρους. Πίεζε το πλάτο, βέβαια, του, το είπαμε και στη μετάδοση, ροκάνησε αρκετά μεγάλο χρονικό χρονικό διάστημα του παιχνιδιού, και μόλις αποφάσισε ο κύριος Πετράκης να επιτεθεί βάζοντας στο παιχνίδι παίκτες όπως ο Ζωάο Πέντρο, οι οποίοι έχουν το Φρεντ Ντουάρτε μεσοεπιθετικά χαρακτηριστικά, είδες ότι και φάση δημιούργησε και γκολ έβαλε. Έτσι. Ακριβώς. Και μου άρεσε και η δήλωση που έκανε ο Τερίμ, γιατί ήσουν και στη συνέντευξη τύπου. Δεν υπάρχει, λέει, το δεν παίζω, δεν θα δώσω τα πάντα από τον πρόεδρο μέχρι εμένα. Είμαστε μία ομάδα. Βέβαια. Και όταν ρωτήθηκε μάλιστα για στόπερ, για το πότε θα έρθει ο στόπερ, ναι, η απάντησή του ήταν: πιστέψτε με ότι και με τον Ολυμπιακό θα κατέβουμε 11 εναντίον 11. Ωραίος. Ναι, μα ο άνθρωπος αυτός, αν μπορεί να αλλάξει σε κάτι το υπάρχον ρόστερ, είναι να τους κάνει να πιστέψουν περισσότερο στον εαυτό τους και να τους μεταδώσει αυτό το πνεύμα νικητή που αποδεδειγμένα έχει στην καριέρα του βάσει βιογραφικού. Έτσι, έχουμε ξανασυζητήσει γι' αυτό. Ναι, βέβαια, το winning spirit για μένα είναι η πλέον εξέχουσα αρετή που διακρίνει τον Φατίχ Τερίμ,
Και υπολογίζω πάρα πολύ σε αυτό, δηλαδή στο πνεύμα νικητή. Να αυτό. Σου πω και κάτι, και αύριο να έρθει στόπερ, γιατί ρωτάνε κάποιοι φίλοι για το στόπερ, και αύριο να έρθει, παιδιά. Μην νομίζετε ότι την Τετάρτη θα πάει με τον καινούριο στόπερ ή την επόμενη αγωνιστική. Είναι λίγο δύσκολο, έτσι. Θεωρώ. Ναι, βέβαια θα έπρεπε να έχει γίνει ενδεχομένως μια προεργασία, γιατί το παραδέχτηκε ο κύριος Τερίμ ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί και στις δύο συνέντευξεις τύπου. Με τον ΠΑΣ μάλιστα είχε πει ότι μπορεί να πάρουμε και δύο στόπερ, που δύο θα πάρει ο Παναθηναϊκός λογικά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το παραδέχεται το πρόβλημα, απλά το αντιμετωπίζει γιατί έχει και τη δική του ατζέντα. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι ήρθε ένας προπονητής ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψει με την ατζέντα Παπαδημητρίου. Ναι, λογικό είναι. Πάρα πολύ δύσκολο. Έχει τις δικές του επαφές. Ήρθε στην Αθήνα σήμερα, όπως αποκάλυψε ο Γιανγκίζας Αμπουτζούγλου, ο δημοσιογράφος, ο Τούρκος, που είχε αποκαλύψει και τη μεταγραφή του Αράου και την προσθήκη του Τερίμ στον Παναθηναϊκό, ότι ήρθε στην Αθήνα με την Κορκμπάζ, ο σημαίνον διοικητικός τέλεχος της Άντα Ντεμίρ Σπορ. Να πω ότι είναι και η ομάδα της γενέτειρας του Φατίχ Τερίμ, έτσι, δεν ξέρω αν παίζει αυτό ρόλο, σίγουρα στην γενέτειρά του θα είναι πολύ πιο αγαπητός, ήδη είναι πολύ αγαπητός στην Τουρκία, αλλά στη γενέτειρά του για ένα λόγο παραπάνω. Όπου εκεί έχουμε μπόλικη συζήτηση να κάνουμε, γιατί ήδη βγαίνουν και τα ονόματα που φαίνεται ότι απασχολούν τον Παναθηναϊκό. Να πω την αλήθεια, του Γκραβιγιόν, που συμπτωματικά είναι στην ατζέντα Παπαδημητρίου και παίζει στην Άντα Ντεμίρ Σπορ, δεν το βλέπω ότι είναι ο παίκτης, δηλαδή ότι θα ψωνίσει από εκεί στόπερ ο Παναθηναϊκός, αλλά το ότι δεν το βλέπω είναι μια προσωπική, έτσι, εκτίμηση. Υπάρχουν όμως παίκτες οι οποίοι φαίνεται ότι τους έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση ο κύριος Τερίμ, και αναφέρομαι και στον Εμπρέ Ακμπάμπα, τον Τούρκο με γαλλικό διαβατήριο, ο οποίος είναι μεσοεπιθετικός και φαίνεται είναι πολύ ποιοτικός παίκτης δεδομένα. Δεν ξέρω τώρα, δεν τον έχω παρακολουθήσει αναλυτικά για να πω, πέρα από τα highlights που έχω δει, για να πούμε βεβαιότητα, παίζει στα δεξιά κυρίως. Και το όνομα του Γιουσούφ Σαρί, επίσης Τούρκος με γαλλικό διαβατήριο, είναι αυτά που ακούγονται. Ο Σαρί βέβαια αυτό το διάστημα είναι τραυματίας, δεν ξέρω τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, δεν αγωνίζεται νομίζω. Αλλά υπάρχουν 2-3 παίκτες από την Άντα Ντεμίρ Σπορ που δεδομένα κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχουμε ντέρμπι. Καλά, ξέρω, είναι νωρίς ακόμα. Να πω ότι μέσα στην εβδομάδα πιστεύω ότι ο ένας κεντρικός αμυντικός θα έχει έρθει. Το είχα πει από την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, ότι αυτή που διανύουμε, δηλαδή η μεσαία εβδομάδα ουσιαστικά του Ιανουαρίου, είναι αυτή που θα υπάρχει μεταγραφική εξέλιξη. Μετά το Λιμιό, ο οποίος βρέθηκε στην αποστολή χθες αλλά δεν αγωνίστηκε. Και υπάρχει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπου πρέπει να είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού προετοιμασμένος για όλα, γιατί είδαμε χθες τι έγινε στο Καραϊσκάκι. Εκτός από τους γνωστούς τραυματίες, Λάμπρο, υπάρχει κάποιος άλλος που θα λείψει από αυτό το μάτς? Παλάσιος, Πάλμερ, Μπράουν και Μάγνουσον. Ο Σέγγε θα λυτεπέστρεψε, οπότε το απουσιολόγιο ξέρεις μικραίνει. Με τον Γούλιαν Βάινμπέγκερ θα πάμε στο να διευθύνει το μάτς. Γιούλιαν, συγγνώμη. Με τον Γιούλιαν Βάινμπέγκερ. Ναι, απέφυγα όπως είδες να μιλήσω για το κομμάτι. Όχι, προς ενημέρωση του κόσμου, γιατί δεν το είπα νωρίτερα γι' αυτό. Καλά έκανες και αναφέρεις το όνομα του ρέφερι, αλλά μετά από τα όσα είδαμε χθες στο Φάληρο, στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, μετά τα όσα είχαμε δει πέρυσι, οφείλω να πω στον κόσμο του Παναθηναϊκού που μας ακούει, χωρίς να είμαι κάποιος, χωρίς η άποψή μου ενδεχομένως να είναι σημαίνουσα, να έχει υπομονή, γερό στο μάχη. Διότι ο Ολυμπιακός φωνάζει για κάποιες φάσεις δικαίως, φωνάζει όμως και για το επόμενο παιχνίδι. Έτσι. Και το επόμενο παιχνίδι είναι με τον Παναθηναϊκό, όπως και το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ, η οποία σταθερά απολαμβάνει μια ισχυρή διαιτητική εύνοια τα τελευταία χρόνια. Ναι, δύο ντέρμπι ακολουθούν τώρα. Ναι, κύπελλο με Ολυμπιακό. Τρία, μπράβο, σωστά. Τρία. Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Ναι, σωστά. Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι επόμενες ημέρες, για τον περισσότερο κόσμο του Παναθηναϊκού που είναι και ανυπόμονος, είναι και πικραμένος τόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα κτλ., ότι θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη υπομονή, γιατί έχω την αίσθηση ότι η συζήτησή μας σε 10-15 ημέρες από τώρα θα περιστρέφεται σε καλά αποτελέσματα στην επιρροή του Φατίχ Τερίμ, σε κακά αποτελέσματα στο γεγονός ότι φταίει ο Τερίμ. Ο Τερίμ χθες, ξέρεις τι είπε? Έχω πει στους παίκτες μου ότι όταν κερδίζουμε θα κερδίζετε εσείς. Όταν θα χάνουμε θα χάνω εγώ. Χάνω εγώ, ναι. Ναι. Αυτό τα λέει όλα. Είναι συνειδητοποιημένος, ξέρει που έχει έρθει, έτσι. Γιατί και εμείς και οι Τούρκοι πάνω κάτω την ίδια
το ίδιο mindset, την ίδια νοοτροπία έχουμε στο ποδόσφαιρο, έτσι. Αλλά ξέρει ότι το ανάθεμα στα στραβά αποτελέσματα θα πέσει όλα επάνω. Και ξέρει ότι οι παίκτες θα είναι οι ήρωες στην περίπτωση που έρθουν καλά αποτελέσματα στα τρία επόμενα παιχνίδια. Και ο φίλος αυτό πήγα να σου πω. Ο φίλος ο Τάκης, ο Κώστας, ο Νίκος εδώ ρωτάνε τι βλέπεις εσύ. Εντάξει, ξέρω ότι δεν ξέρεις. Ναι, τι βλέπεις. Για δεκάδα αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω κάτι. Σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές. Σίγουρα νομίζω θα δούμε τον Σέγκεφελτ βασικό, τον Πρινιόλι βασικό. Και ίσως τον Αράο να τον δούμε στο κέντρο πλέον στη θέση του. Ναι, τον Αράο γυρίζει και ο Πέρε. Οπότε η πιθανότητα να πάμε σε ένα ενισχυμένο κέντρο και με τους δύο, γιατί επί τερίμ δεν τους έχουμε δει και τους δύο στον άξονα, δηλαδή τον Μπέρεθ πίσω από τους Χαφ και τον Αράο ως καθαρό εξάρι, δεν το έχουμε δει αυτό, γιατί ο Αράο με τον Πάς έπαιξε στόπερ και ο Μπέρεθ χθες ήταν τιμωρημένος. Επομένως, η πιθανότητα να παίξουν αυτοί οι δύο ταυτόχρονα είναι αρκετά σημαντική. Η θέση του φόρ. Νομίζω έχει προβάδισμα ο Φώτης Ιωαννίδης αντί του Σπόραρο, ο οποίος όμως έκανε το δικό του ξεπέταγμα χθες και δήλωσε παρόν. Και από τους του Παλάσιος μένει να δούμε πώς θα ντυθεί ο επιθετικός, με ποιους εξτρέμ θα ντυθεί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι προγραμματισμένη η επικοινωνία μας για αύριο. Αύριο σίγουρα θα έχουμε να πούμε. Αύριο την προγραμματίζουμε τώρα στον αέρα, θα έχουμε επικοινωνία. Ωραία. Γιατί έχουμε τον μπάσκετ 9 και 4, οπότε προλαβαίνουμε στην πρώτη ώρα. Προλαβαίνουμε ναι, στο 8 με 9 να πούμε δύο πράγματα. Μπράβο, γιατί θα είναι πιο κοντά στον αγώνα. Ναι, γιατί σήμερα ουσιαστικά δεν έγινε προπόνηση. Έγινε χαλάρωμα και προπονήθηκαν κανονικά όσοι παίκτες δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής ή δεν έπαιξαν. Επομένως, κάποια πράγματα θα προσπαθήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, να αλλιεύσουμε αύριο. Οπότε αύριο νομίζω ότι θα έχουμε κάποια παραπάνω για να πούμε για την ενδεκάδα. Ακριβώς, θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Λοιπόν, Λαύρο, θέλω να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ και πάλι καλή εβδομάδα. Και να πούμε ότι ο Τερίμ είδε τον Παναθηναϊκό Β' σήμερα σαν κατακλείδα αυτό, που σημαίνει ότι ξεσκονίζει και το ρόστερ της Β' ομάδας, έτσι ώστε να δει ποιος από εκεί έχει το προσδοκόμενο για να μπορέσει να δώσει βοήθεια στην πρώτη ομάδα, προς τη μήνυ του που το κάνει. Και καλά κάνει. Γενικά ψάχνεται και στις μικρότερες ηλικιακά βαθμίδες. Είδαμε χθες, παρέλειψα να το πω, ίσως είναι από τα πολύ σημαντικά. Με αυτό θα έκλεινα. Ναι, εμείς μπορεί να μην... προκύπτουνε, συγγνώμη που σου τρώω το χρόνο, αλλά όχι, να το πούμε και αυτό. Γιατί την 7η Ιανουαρίου 2024 ο Έλτον Φικάη θα τη θυμάται για πολλά χρόνια. Έτσι. Είναι το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό και ο Φατίχ Τερίμ ο προπονητής που του το έδωσε. Πολύ σημαντικό. Σημαντικό, βέβαια. Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε αύριο. Έγινε, Σάκη μου. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Λαύρος Γκαραγκάνης με τα νέα του Παναθηναϊκού. Θα τον έχουμε και αύριο. Έτσι, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα θα έχουμε να πούμε περισσότερα αύριο γι' αυτό. Ελλάδα FM.